Επιστολή προ τον αρχηγό τη ελληνική αστυνομία απέστειλε ο πρόεδρο τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολη, Δημήτρη Τσιακήρη, προκειμένου να εφαρμοστεί σχετική διαταγή με αυτήν που εφαρμόστηκε στα νησιά και αφορά στην περαιτέρω στελέχωση τη αστυνομική διεύθυνση για να αντιμετωπιστεί η αυξημένη εισρωή παράνομων μεταναστών στην περιοχή. Άλλωστε, πάγιο αίτημα τη Ένωση είναι η ενίσχυση με προσωπικό των συνόρων του Εύρου. Αναγκαστήκαμε να στείλουμε μία επιστολή προ τον αρχηγό τη ελληνική αστυνομία, στην οποία εκφράζουμε ένα παράπονό μα και ταυτόχρονα ζητάμε την ενίσχυση με συναδέλφου στο Νεύρο για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης στην περιοχή μας. Το παράπονο μας έχει να κάνει με μια σχετική διαταγή που εκδόθηκε τις προηγούμενες μέρες από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και καλεί όποιος, όποιος συνάδελφος θέλει να πάει στα νησιά για να ενισχύσει εκεί τις δυνάμεις οικειοθελώ, αδαπάνω για το ελληνικό δημόσιο και ταυτόχρονα ε, σημειώνει ότι θα έχουν προτεραιότητα αυτοί οι συνάδελφοι για να μετατεθούν και να καλύψουν και ε, κενά οργανικά της ε, περιοχής ε, αυτής. Εν μεταξύ, σύμφωνα με τον κύριο Τσιακύρη, είναι απαραίτητη η κάλυψη των κενών που έχουν δημιουργηθεί είτε με μετακινήσει είτε με οργανικέ τοποθετήσει αστυνομικών. Αξίζει να σημειωθεί πω τον Εύρο, κατά την λειτουργία του προγράμματο Ασπίδα, υπήρχαν 1.881 στελέχη τη αστυνομία, ενώ πλέον με την λήξη του προγράμματο έχουν απομείνει περίπου 300. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που πέτυχε η επιχείρηση Ασπίδα το 2012 γίνανε με την απόσπαση 1881 Συναδέλφων από άλλε περιοχέ. Χωρί αυτού του συναδέλφου, χωρί αυτά τα νούμερα, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Σήμερα, 2015, με πολύ μικρότερο πρόβλημα, οφείλουμε να το ομολογήσουμε, από ότι στα νησιά μα, αλλά το πρόβλημα τη παράνομη μετανάστευση υπάρχει ακόμη στον Εύρο, έχουμε μόλι 300 αποσπασμένου συναδέλφου στην περιοχή μα. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Ότι με αυτού του ελάχιστου πλέον αποσπασμένου συναδέλφου, επιπλέον τη δύναμη που έχουν οι δύο διευθύνσει αστυνομία στο Εύρω, δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στι υποχρεώσει. Υποχρεώσει που θα δημιουργηθούν το αμέσω προσεχέ διάστημα. Επιπλέον, φημολογείται η περαιτέρω μείωση του αστυνομικού προσωπικού στι αρχέ του Οκτωβρίου, όπω δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσιακήρη. Επιπρόσθετα, τι τελευταίε μέρε φτάσαν κάποιε πληροφορίε θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι απλά φήμες και δεν θα επαληθευθούν ότι η δύναμη των αποσπασμένων συναδέλφων που βρίσκονται στον ευρώ αυτών των 300-310 το αμέσως ε, επόμενο διάστημα από 1 Οκτωβρίου θα μειωθεί κι άλλο. Εάν το συνδυάσουμε και με δηλώσεις τοπικών παραγόντων των νησιών οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ ζητήσαν να πέσει ο φράχτης που έχουμε και να αρχίσουν να έρχονται οι παράνομοι, πα, παράνομοι παράτυποι μετανάστες από τον Εύρο για να είναι πιο κοντά ε, στα Σκόπια για να μπορούν να περάσουν. Αυτό καταλαβαίνετε ότι μας προκαλεί ιδιαίτερο φόβο για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρουμε μήπως κάποιοι κάτω στην Αθήνα έχουν πραγματικά στο μυαλό τους να στρέψουν τις μεταναστευτικές ροές από τα νησιά του Αιγαίου στον Εύρο.